Ο Άγιος Νύφων γεννήθηκε στην Πελοπόννησο από γονείς Επιφανής και Ναρέτους. Ο πατέρας του Μανουήλ χρημάτισε σύμβουλος του ηγεμόνας Δαλματίας, αλλά πέφτοντας θύμα διαβολών καταδικάστηκε εις θάνατον. Με παρέμβαση της συζύγου του ηγεμόνα ελευθερώθηκε και κατέφυγε στην Πελοπόννησο, όπου έγινε πρώτα σύμβουλος του δεσπότη του Μοραίους, Θωμά Παλαιολόγου, 1430-1460. Παιδιόθεν ο Άγιος προτιμούσε από τα παιχνίδια την επιμελή μελέτη των Ιερών Γραφών και των Θεοφόρων Πατέρων, και έτσι σε ηλικία 12 ετών γνώριζε όλη την τάξη των ακολουθιών. Προξενούσε το θαυμασμό του διδασκάλου του για την οξύνειά του, αλλά η καρδιά του ένα μόνο πόθο έτρεφε, να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων Μοναχών, τους βίους των οποίων διάβαζε άπλιστα. Μια ημέρα έτυχε να περάσει από τον τόπο ένας μοναχός ονόματι Ιωσήφ, και αφού συζήτησε μαζί του ο νεαρός Νικόλαος, τον ακολούθησε δίχως καν να αποχαιρετήσει τη μητέρα του και τους δικούς του. Φτάνοντας στην Επίδαυρο, άκουσε καλά λόγια και έναν Άγιο Ερημίτη τον Αντώνιο, και έτσι πήγε να τον επισκεφθεί. Θαύμασε τόσο πολύ την πολιτεία και τη διδασκαλία του, ώστε παρά τις προειδοποιήσεις του Αντωνίου για τις δυσκολίες του ερημητικού βίου, κατάφερε με δάκρυα να παραμείνει κοντά του υπό την καθοδήγησή του, ενώ ο Ιωσήφ συνέχισε το δρόμο του. Ο νεαρός δόκιμος ανέλαβε τη διακονία του καλλιγράφου και επιδόθηκε με ζήλο στα σχετικά έργα. Υπήγουε με τυφλή εμπιστοσύνη στο γεροντά του και πάσχιζε να μιμείται σε όλα τον εισάγγελο βίο του. Έτσι που ο Αντώνιος τον ενέδισε σύντομα με το μοναχικό σχήμα υπό το όνομα Νύφων. Από την ημέρα εκείνη διπλασίασε τους αγώνες του. Δεν τον έβλεπε κανείς να γελά ή να προφέρει ποτέ μάταιο λόγο, και δεν διάβαζε δίχως να χύσει δάκρυα. Μετά από λίγο ο Αντώνιος επιμύθηκε κυρίω και ο Νύφων υποχρεώθηκε να φύγει για να αναζητήσει νέο πνευματικό πατέρα. Έχοντας ακουστά για έναν αθωνίτη μοναχό, σοφό και νάρετο, τον Ζαχαρία, πήγε να εγκατασταθεί συνάρτα και έσπευσε στο εισχαστήριό του, ζητώντας του να του διδάξει τις παραδόσεις και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Οι ταραχές όμως που προκάλεσε στην εκκλησία η ψευδοένωση που υπογράφηκε στη Σύνοδο Φλωρεντίας δεν άφηναν τους μοναχούς να απολαύσουν την ησυχία που επιθυμούσαν. Και έτσι ο Άγιος Νύφων ακολούθησε τον γέροντά του στις περιοχές Ασκάλωνα και Κοριτσά της Αλβανίας, με σκοπό να στερεώσουν στην ορθόδοξη πίστη το λαό. Ο δεσπότης Γεώργιος Καστριώτης έκανε τον Ζαχαρία πνευματικό πατέρα του και τον κράτησε στο παλάτι του μαζί με τον Άγιο Νύφωνα. Μετά από λίγο, η άλωση της Κωνσταντινούπολης συντάλλαξε τις χριστιανικές περιοχές και οι δύο Άγιοι κατέφυγαν στα βουνά. Μόλις ησύχασαν τα πράγματα, μετέβησαν στην Αχρίδα, όπου εγκαταστάθηκαν στη Μονή της Θεοτόκου. Όταν εκοιμήθη ο Αρχιεπίσκοπος Αχρίδος, Νικόλαος
Οι επίσκοποι και ο κλήρος της περιοχής επέλεξαν τον Ζαχαρία ως διάδοχό του. Μετά από πολλούς ενδιασμούς, εκείνος εδέχθη τελικά και λίγες μέρες μετά τη χειροτονία του στον επισκοπικό θρόνο, ο Άγιος Νύφων ζήτησε την ευλογία του να αποτραβηθεί στο Άγιον Όρος, ώστε εκεί να βρει επιτέλους την ησυχία. Ο γέροντάς του το καταλόγησε ότι ήθελε να τον εγκαταλείψει την ώρα που είχε ανάγκη τη βοήθειά του. Η νύχτα όμως, καθώς προσευχόταν για να γνωρίσει το θέλημα του Θεού, ένας άγγελος διέδεξε τον Ζαχαρία να αφήσει το μαθητή του να πάει στο Άγιον Όρος. Φεύγοντας, ανά είχε φτερά ο Νύφων, έμεινε αρχικά στη μονή Βατοπεδίου, που βρήκε πολλούς ενάρετους μοναχούς. Κατόπιν μετέβησε στις Καριές, όπου ο πρώτος Δανιήλ του αποκάλυψε ότι είχε ακούσει να εγκομιάζουν τις αρετές του και από πολύ καιρό επιθυμούσε να κάνει την κληρονομία του. Του συνέστησε να μην κρατά για τον εαυτό του τις θησαυρούς της σοφίας που είχε αποθηκεύσει στην ψυχή του. Έτσι ο Νύφων άρχισε να διδάσκει, γερνώντας τον θαυμασμό των αθωνητών μοναχών. Τόσο για τη βαθύτητα των γνώσεών του, όσο και για τον τρόπο που τις εξέδεται, έτσι που τους έκανε να ξεγνούν ακόμα και να φάνε. Και συνεχεία επισκέφτηκε τις μονές του Τλουμουσίου και Παντοκράτορος και για ένα διάστημα πήγε να ζήσει με μεγάλη αυστηρότητα σε μια σπηλιά από κοινού με άλλους ασκητές. Προσκαλεσμένος από τους πατέρες Μιγής Λαύρας, παρέμεινε εκεί για να μεταδώσει την πνευματική δασκαλία του στους μοναχούς και τέλος αποσύρθηκε στη Μονή του Διονυσίου, όπου έλαβε το μεγάλο σχήμα και σύντομα κρατονήθηκε πρεσβύτερος κάτω στο κτίριγμα Φετηρία για νέες πνευματικές αναβάσεις. Και σ' αυτού, Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.